Μάλλον και οι ειδικοί δεν τα ξέρουν καλύτερα για να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και κοινωνικές. Η υγεία των ανθρώπων πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε σε μια ισορροπία. Εδώ βλέπουμε τα ζητήματα που υπάρχουν σε μια σειρά από περιοχές, ακόμη και στον αστικό χώρο της Καλαμάτας, ακόμη και σε τουριστικές περιοχές. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Καραλής. Δεν μπορώ να το παραβλέψω και να μην κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γιατί έρχονται τουρίστες και βλέπουν αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι καλύτερα στη Σαχάρα θα λένε. Να σας πω, τα σχόλια τα οποία είδαμε σήμερα να δημοσιεύονται στην έγκυρη ηλεκτρονική εφημερίδα του Capital είναι σχόλια τα οποία προέρχονται από τους τουρίστες. Όταν φτάνουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ή όταν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας επανέρχονται στις εστίες τους. Εμείς εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει τα προβλήματα του αεροδρομίου που καθιστούν με τις ελλείψεις που έχει προβληματική τη λειτουργία του. Να τα δούμε τα σχόλια αυτά, γιατί πολλοί κόσμος ίσως να μην τα γνωρίζει, να τα ζει, αλλά να μην τα γνωρίζει. Να δούμε τι αναφέρονται στα σχόλια. Δηλαδή, γίνονται σχόλια ότι θυμίζει σταθμό λεωφορείων της δεκαετίας του 80 με 90. Οι ταμπέλες για διάφορες πληροφορίες είναι κίτρινες δεκαετιών που κρέμονται από την οροφή με σκουριασμένες αλυσίδες. Απλή επισήμανση, εγώ θα πω. Δεν λέει κάτι άλλο. Τα βέλη στις πινακίδες για τις τουαλέτες είναι σχεδιασμένα με μαρκαδόρο. Οι ηχητικές ανακοινώσεις δεν ακούγονται καθαρά. Και τα καθίσματα είναι πολύ λίγα για τον κόσμο που εξυπηρετεί. Πραγματικότητες όλα αυτά προφανώς, γιατί τα καθίσματα βλέπουμε την ταλαιπωρία. Έχουμε δει κατ' επανάληψη τον κόσμο να κάθεται στο πεζοδρόμιο και να καίγεται. Ιδιαίτερα τώρα με 42 και 41 βαθμούς που έχει η Μεσσηνία, καταλαβαίνετε κι εσείς τι ταλαιπωρία μπορεί να υφίσταται ένας ξένος που θέλει, που έρχεται, που είναι και η πρώτη εικόνα. Που φεύγει, που είναι και η τελευταία. Απαρχαιωμένο αεροδρόμιο, δυστυχώς, ώρα 11 το πρωί, οι οθόνες αναγγελίες αναχωρήσεων έδειχναν ακόμα τις πτήσεις προηγούμενης νύχτας. Βρώμικες τουαλέτες, η ντροπή της ντροπής για τη Μεσσηνία. Αυτά νομίζω τα σχόλια πρέπει να τα πάρουν όλοι μα όλοι μα όλοι οι υπεύθυνοι του νομού και να τα κάνουν σημαία. Σημαία λύσεων, όχι σημαία ότι ντρεπόμαστε για αυτήν την εικόνα. Προφανώς ντρεπόμαστε για αυτήν την εικόνα. Έτσι. Αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε λύσεις αν δεν καταλάβουμε ποια είναι αυτή η εικόνα. Και την εξοραίζουμε συνέχεια. Ότι κάναμε, βάψαμε το ένα, κάναμε το άλλο ή βάλαμε δύο τουαλέτες και κάτι έγινε. Καταρχήν, το πρώτο σχόλιο. Δυσφημούν την περιοχή τα σχόλια αυτά. Δυσφημούν τον τουρισμό της περιοχής. Δυσφημούν εμάς σαν κοινωνία. Τι θα έπρεπε να γίνει. Εδώ και αρκετό διάστημα θα έπρεπε στοιχειωδώς να έχουν ενδιαφερθεί. Μας είπαν ότι προχωράει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Και... Okay. Και παράλληλα δεν θα ήταν δύσκολο να γίνει μία αναβάθμιση, να γίνει ένας εξοραϊσμός και μία βελτίωση των εγκαταστάσεων με κάποιους ανθρώπους επιπλέον για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτές τις εισερχόμενες πτήσεις. Τις βασικές ανάγκες εγώ θα πω τώρα γιατί μιλάμε για βασικές ανάγκες. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο γιατί τώρα. Η Πελοπόννησος εδώ και χρόνια και η περιοχή δική μας είναι καθυλωμένη στο 3% παρακαλώ. Το ξαναλέω στο 3% και δεν αλλάζει αυτό. Των εισπράξεων που προέρχονται από τον ελληνικό τουρισμό στο σύνολό του. Μόλις περιφέρειες. Ο οποίος αυξάνει, έτσι. Ασφαλώς, δεν τίθεται θέμα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν εκτοξευτεί ουσιαστικά. Πέντε περιοχές έχουν καταφέρει και προσπορίζονται το 90% και μπράβο τους. Οι υπόλοιπες περιοχές που συγκαταλέγεται και η περιοχή δική μας βρίσκεται καθυλωμένη εδώ και χρόνια στο 3% παρά το γεγονός ότι έχουμε την πρώτη ύλη και συγκριτικά πλέον εκτήματα. Και αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ακούω συνέχεια για ένα DMO, ακούω μόνιμα για την παραχώρηση, ακούω μόνιμα για όλα αυτά. Και κύριε Πρόεδρε, ακόμα και αν τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες, αρχικά μιλάμε για 4 κορυφαία επενδυτικά σχήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά ακόμα και αν τρέξουν αυτές τις διαδικασίες, θα έχουμε αποτέλεσμα άμεσα. Μετά Όχι. από κάνα 2 χρόνια τώρα συζητάμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι. Τρία. Εμείς πολύ περισσότερο. Κάτι δεκαετίες. Παλεύαμε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του, θα σας θυμίσω ότι πριν 3 χρόνια που είχε έρθει ο τότε Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, και προκάλεσα εγώ την παρέμβασή του από το επιμελητήριο, πήρε επιτόπου τηλέφωνο τον τότε διευθύνοντα και νυν παραμένει ακόμα. Ο κύριος Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, μας έκλεισε ραντεβού. Πήγαμε επί τόπου και αποδέχτηκε την πρότασή μας να προχωρήσει άμεσα σε βελτιώσεις του αεροδρομίου. Θα σου θυμίσω, όταν είχε έρθει
για υπογραφή της συμφωνίας του δρόμου. Δρόμο. Ο Πρωθυπουργός, ότι σε κάλεσα παρόντος του διοικητή της ΥΠΑ και λέω ένα λεπτό να είσαι Θέμη εδώ. Τι έγινε με τη διαδικασία εγκρίσεως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εγώ το φάκελο τον έχω παραδώσει, είναι καθόλου έτοιμα. Καλά, όλοι έχουν παραδώσει από ένα φάκελο. Λοιπόν. Το μόνο που δεν έχουν παραδώσει είναι το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, σε μια καλύτερη κατάσταση από τη. Είναι αυτή την εικόνα και νομίζω ότι αυτή η εικόνα, το είπατε και εσείς, είναι ντροπιαστική, τουλάχιστον αυτό επισημαίνουν τα σχόλια των ανθρώπων που το επισκέπτονται. Και εδώ νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπου πρέπει να υπάρξει τέλος όλο αυτό το τραγελαφικό σκηνικό με τις διαδικασίες, τις γραφειοκρατίες, με όλα αυτά και να δούμε ουσιαστικές απαντήσεις, ούτε ακόμα για το θέμα του πάρκινγκ ή οτιδήποτε δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εμείς θα παραμείνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, να αναφερόμαστε κάθε φορά στο θέμα αυτό. Μήπως και υπάρξει ανάλογη ευαισθησία και κάποιος εγκύψει σοβαρότερα στο πρόβλημα και αρχίσει, όχι ότι πρόκειται να βελτιώσει άμεσα τα προβλήματα, να αρχίσει σιγά σιγά να επιλύει ένα-ένα τα θέματα για να πάμε όλοι μαζί πλέον με κάποια συμπόρευση και κάποιες ενέργειες να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να γίνει κάποια στιγμή τουριστικός προορισμός η περιοχή μας, διότι το αξίζει και μπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ.